Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Αλεξία. Άγγελε, φαίνεται να γίνονται σκέψεις για παράτηση της ισχύς του σχεδίου οικία. Να μας πεις τι ακριβώς αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Όντως, Αλεξία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να δώσει κάποια παράταση στο σχέδιο οικία. Ένα σχέδιο το οποίο στοχεύει στην προστασία της πρώτης κατοικίας μη βιώσιμων δανειοληπτών, οι οποίοι έμειναν εκτός του σχεδίου εστία. Επομένως, θα αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες την επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Γνωρίζουμε τους λόγους που αναμένεται να δοθεί αυτή η συγκεκριμένη παράταση. Αλεξία, αν και δεν υπάρχει ακόμα αντίσημη ενημέρωση, αυτό που συμπεραίνουμε ότι στόχος της αναμενόμενης παράτασης είναι να δοθεί χρόνος για να συμμετάσχουν στο σχέδιο ακόμη περισσότεροι δανειολήπτες. Όπως είχε αρχικά αναφερθεί, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, συνολικά 1.850 δάνεια ακαθάριστης αξίας 165 εκατομμυρίων ευρώ ήταν επιλέξιμα για να ενταχθούν στο σχέδιο οικία. Μάλιστα. Άγγελε, να μας δώσεις όμως και τους στόχους που ήθελε να επιτύχει το σχέδιο οικία με τη δημιουργία του. Ναι, Αλεξία, το σχέδιο οικία προορίζεται βασικά για υποβοήθηση πρωτοφυλετών δανείων που έχουν συνάψει δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια, με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία, είτε μέσω του ενιαίου στεγαστικού σχεδίου ή με συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια, ή ακόμα και τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί από τραπεζικά ιδρύματα υπό κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, αν έχεις κατοικία σε κυβερνητική ή σε τουρκοκυπριακή γη ή σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του Βρετανικού κράτους, και αυτά τα δάνεια παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Άγγελε, να μας ενημερώσεις τώρα ποια κριτήρια πρέπει να καλύπτει ένα δάνειο για να μπορεί να περιληφθεί στο σχέδιο οικία. Ναι, Αλεξία, με απλά λόγια να πούμε ότι επιλέξιμα για συμμετοχή στο σχέδιο οικία είναι τα δάνεια τα οποία πληρούν τρία βασικά κριτήρια. Το πρώτο είναι η αγοραία αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Το δεύτερο, το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του ετητή για τα έτη 2019 και 2020 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος τα εξής: τις 50.000 για ζεύγος με τουλάχιστον ένα εξαρτωμένο άτομο, τις 35.000 για ζεύγος χωρίς εξαρτωμένα άτομα και τις 20.000 για μονίμη νοικοκυριά. Και τρίτος λόγος, τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού εξαιρούμενης της κατοικίας να μην υπερβαίνουν τις 250.000 ευρώ. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Άγγελα, για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια.